και έχουν να κάνουν με την υγεία μα. <σχεδιά> Νομίζω αξίζει τον κόπο να δούμε αυτό το θέμα που αφορά στην ηλικιακή εκφύληση τη οχρά ναι. Ε, Θα μα βοηθήσει ο κύριο ε, Κωνσταντίνο Φώτη, είναι χειρουργό ε, οφθαλμίατρο και διευθυντή του τμήματο Οπίστου Ημιμωρίου στο Metropolitan Hospital. <σχεδιά> να δούμε λίγο καλημέρα σα. Περί <σχεδιά> τίνο <σχεδιά> <τίνου, σχεδιά> <τίνου, σχεδιά> πρόκειται, πώ μπορούμε να το διαγνώσουμε και πώ μπορούμε κυρίω να το αντιμετωπίσουμε. Ε, γεια σα. Θα σα μιλήσω για την ηλικιακή εκφύληση τη Οχρά Κυλίδα, που είναι μια πάθηση του αμφιβληστροειδού. Mm -hmm. ε, η Οχρά κοιλίδα είναι μια μικρή περιοχή του αμφιβληστροειδή, η οποία είναι υπεύθυνη για την κεντρική μα όραση. Δηλαδή, η όρεση που χρησιμοποιούμε για να διαβάσουμε για να αναγνωρίσουμε πρόσωπα, δηλαδή το πιο σημαντικό κομμάτι. Εμεί πώ καταλαβαίνουμε ότι αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, Αυτ... Σα συμπτώματα εννοείται. Ναι, ναι. ναι. Ε, στα πολύ πρώιμα δεν μπορεί να μην έχει καθόλου συμπτώματα, αλλά σταδιακά το βασικό σύμπτωμα τη εκφύληση είναι η παραμόρφωση στι εικόνε. Δηλαδή, μια ευθεία γραμμή θα τη δει κάποιο κάπω σχηματιστεί ή σαν mm -hmm. να κάνει zigzag. Ε, σταδιακά, καθώ η νόσο προχωρεί, μπορεί να, τα χρώματα να φανούν λίγο άτονα, να μην είναι το ίδιο και είτε αργά είτε γρήγορα, ανάλογα με τη μορφή και τον τύπο τη ε, εκφυλιστική πάθηση, ε, επέρχεται τελικά μείωση, μείωση της κεντρικής όρασης, είτε σαν να βλέπουμε μια μουτζούρα κάπως στο, 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 κεντρικό οπτικό πεδίο, είτε διάφορες μαύρες κοιλίδες που μοιάζουν κάπως με μοσαϊκό. Και εμποδίζουν τον άνθρωπο να, να δει, να διαβάσει. Αυτά σαν σκουπιδάκια που λέμε ότι έχουμε... Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Αυτό που λέει ο κόσμος σαν σκουπιδάκια, τα μυγάκια καμιά φορά, ναι. είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι... Πολύ πιο καλό ήθες. Ενοχλητικό μένω αλλά καλό για την όραση. Η, η βλάβη τη ηλικιακή του χάρη κλίδα είναι, είναι κάπω διαφορετική και πιο, πιο επιβαρυντική. Αλλά, αλλάζει η ποιότητα τη ζωή του ανθρώπου πάρα πολύ. Πείτε μα κάτι που είναι σημαντικό. Μπορεί να, να, προ, να προληφθεί, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κοιτάξτε, πέρα είναι, είναι μια δύσκολη. Ρε, ρε, η απάντηση, μάλλον, δύσκολη σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί ο κυριότερο επιβαρυντικό παράγοντα κινδύνου. Είναι η ηλικία. Είναι η ηλικιακή. Mm -hmm. Είναι η φθορά στον αφιλεστροειδή με την πάροδο του χρόνου. Μάλιστα. Δηλαδή μετά τα 60-65 υπάρχει κίνδυνο. Αυτό που λέμε είναι που συνιστούμε είναι ένα τακτικό κάθε ένα με δύο χρόνια έλεγχο. Για να πιάσουμε κάποια πρώιμα συμπτώματα πριν δηλαδή υπάρξει μόνιμη βλάβη. Mm -hmm. Άρα ε... σε μεγαλύτερε ηλικίε εμφανίζεται. Συνήθως. Ναι. Συνήθω είναι μετά τα 65. Υπάρχει Α, περίπτωση να δούμε παρόμοιε καταστάσει και νωρίτερα, αλλά δεν είναι συχνό. Η, αυτό που ο κόσμο ξέρει ω. Ο Χράκιλίδα που το λένε, την εκφύληση τη Οχράκιλίδα, είναι μετά τα 65 συνήθω. Και η θεραπεία τι περιλαμβάνει. Ε... Δηλαδή έρχεται κάποιο, κάνει τι εξετάσει που λέτε εσεί και διαπιστώνει ότι αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Ναι. Τι θεραπεία ακολουθεί. Είναι ανάλογα τον το τύπο τη πάθηση. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι τη πάθηση. Ο ένα που ονομάζουμε η εκφύληση ξηρού τύπου, η οποία ε, είναι πιο αργή στην εξέλιξή τη. Ε, είναι ουσιαστικά αυτό η φθορά, δηλαδή στον αμφιβληστροειδή που έρχεται με, το, με την ηλικία γι' αυτό δυστυχώ δεν υπάρχει κάποια, παρά την εντατική έρευνα, δεν υπάρχει κάποια αποτελεσματική θεραπεία. Mm -hmm. ε, υπάρχουν κάποια στην αγορά ε, κάποιε φόρμουλε που έχουν δείξει μεγάλε έρευνε, διεθνεί έρευνε, φόρμουλε συμπληρωμάτων διατροφή που βοηθούν κάπω στην καθυστέρηση τη εξέλιξη τη νόσου mm -hmm. και τα οποία μπορεί να τα προμηθευτεί οποιοδήποτε χωρί συνταγή στο φαρμακείο. Υπάρχει μια κάπω έτσι ελπιδοφόρα καινούργια θεραπεία ε, που ονομάζεται φωτοδιαμόρφωση, είναι μη επεμβατική και αυτή καθυστερεί τις προ, τα πρώιμα στάδια τη στην ξηρά μορφή από το να εξελιχθούν. Τώρα, η, η δεύτερη μορφή της νόσου που ονομάζεται υγρού τύπου και στην οποία μπορεί να έχουμε μοραγίε και προχωράει και πιο γρήγορα και είναι και πολύ πιο καταστροφική για την όραση. Ευτυχώ, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έτσι αρκετά θεαματική και αποτελεσματική θεραπεία με κάποια σκευάζοντα που ονομάζονται παράγοντε ADV-EGF, που είναι ενέσιμα φάρμακα που γίνονται με ένεση ε, στον οφθαλμό, στο μάτι. Ε, και τα οποία πραγματικά τα αποτελέσματα του είναι θεαματικά. Ε, η θεραπεία δεν είναι, δεν είναι, ίαση. Μπορεί να, μπορεί να πετύσει μια μακροχρόνια και έτσι επαναλαμβανόμενη θεραπεία, αλλά σταματάνε την εξέλιξη τη νόσου και πραγματικά πολλοί κόσμοι δηλαδή διατηρεί την ποιότητα ζωή και την κεντρική όραση για αρκετά χρόνια. Μάλιστα. Και αυτό είναι το σημαντικό για μου, να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή όραση παρά το πρόβλημα. Σα ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ Μην για τα βοήθεια. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Να είστε καλά. τώρα πια αντιμετωπίζονται όλα. Έτσι. Σε...